ότι θα χάσουμε το 51, έτσι. Είναι 8 παρατέταρτο. Φεύγει από Λιανοκλάδι 8 και 10. Μόνο άμα έχει φέσει το παραπέμπτο. Εντάξει, άμα είναι το πολύ μπορεί να τραβήξουν στο πρώτο σημείο που θα το πετύχουν. Φυσικά να χάσουμε το 50 μετά. Κάπως έτσι. Τσακ μπαμ. Έλα να δούμε τι θα κάνει. Όχι, το 50-40, το 51 στην Θεωρία και άμα κάτσουμε για να βγάλουμε το 51 θα κάτσουμε σε κανένα Λιλέα ή κανένα Φίγκλια, οπότε χάνουμε το 50. Γιατί σε κάνουμε διασταύρωση στην Λιλέα ή στην Ευρώπη. Καλά, να φτάσουμε σε σημείο να μην τραβήξουμε τίποτα στην Παπαδιά. Κοντεύουμε σε καπνό, σε λίγο στρίβουμε. Νομίζω θα βρεις. Νομίζω βρήκες. Παιδιά, περπατήσουμε, δεν γίνεται. Παπάριες, σώψη. Ωραία, εντάξει. Το προλάβαμε κι αυτό. Ποιο χρέβει το δικό σας, ρε. Μισό, περίμενε. Περίμενε, θα σου πω αμέσως. Μεγάλωσα στη Δυτική Γερμανία, μια χώρα όπου ο σιδηρόδρομος είναι το βασικό μέσο μαζικής μεταφοράς. Θυμάμαι παιδική μου ηλικία, πρέπει να ήμουν γύρω στα 5. Ο πατέρας μου πήγαινε σε μια καφετέρια, σε ένα κεντρικό σταθμό, όπου το κιόσκι πουλούσε τις ελληνικές εφημερίδες. Ο πατέρας μου έπινε τον καφέ του και εγώ έκανα βόλτες στην αποβάθρα και χάζευα τα τρένα. Έτσι αγάπησα το σιδηρόδρομο. Έβλεπα δηλαδή τροχαίο υλικό καταπληκτικό, το οποίο δεν το είδα στην Ελλάδα όταν ήρθα 10 χρόνια αργότερα. Ο σιδηρόδρομος για μένα, μπορώ να πω, είναι η ζωή μου. Με ρωτάνε τι είναι το Trainspotting. Το Trainspotting είναι ένα χόμπι, κατά πρώτον και κύριο. Είναι ουσιαστικά
η ευχαρίστηση του να πηγαίνεις και να βλέπεις τα τρένα να περνούν. Μαζεύεσαι με φίλους, με την παρέα σου και κάνετε εκδρομές στη φύση, βλέποντας ουσιαστικά τα τρένα. Είναι απλό. Αυτό που μου αρέσει εμένα είναι να κάθομαι με τους γνωστούς μου, τους φίλους μου, να λέμε διάφορα πράγματα, να σχολιάζουμε το αντικείμενο για το οποίο ενδιαφερόμαστε και στη τελική να περνάμε καλά. Όπως αυτό και αν μεταφράζεται. Μεταφράζεται σε τραβάω φωτογραφίες, μεταφράζεται σε περπατώ στη φύση. Είναι απλό. Πας και κάνεις αυτό που σου αρέσει. Μέσα από το σιδηρόδρομο και το Trainspotting μπορώ να πω ότι έχω αποκτήσει κάποιους από τους πιο σταθερούς και καλούς φίλους κατά τη διάρκεια της ζωής μου. Έχω ζήσει εμπειρίες και έχω μάθει πράγματα τα οποία για την ηλικία μου θεωρούνται υπερβολικά. Είναι Trainspotting. Trainspotting είναι αυτός ο τρόπος ζωής. Να παραλληλίζεις τη ζωή σου με τη γραμμή του τρένου. Να ζεις δίπλα στο τρένο. Να ξυπνάς σκεπτόμενος ένα τρένο και να κοιμάσαι σκεπτόμενος ένα άλλο. Χωρίς βέβαια να απέχεις από τα υπόλοιπα ανθρώπινα. Εγώ ήμουν τυχερός γιατί κατάφερα το χόμπι μου να το έχω και επάγγελμα. Κοινώς να είμαι ασταμάτητα μέσα στα τρένα. Το προτείνω ανεπιφύλακτα. Όσοι μπορούν να το κάνουν. Οι παλιότεροι που ασχολιόντουσαν είχαν πιο πολλά ενδιαφέροντα γιατί τα τρένα ήταν περισσότερα, ήταν πιο καθαρά, δεν υπήρχε γκράφιτι, υπήρχε μεγάλη ποικιλία όσον αφορά το τροχαίο υλικό. Γενικά είχε πιο πολύ ενδιαφέρον. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, ειδικά λόγω της οικονομικής κρίσης. Τα δρομολόγια έχουν αραιώσει, δεν υπάρχουν χρήματα από τον ΟΣΕ, τον οργανισμό, για τον καθαρισμό των τρένων. Γι' αυτό βλέπουμε γκραφιταρισμένα βαγόνια, αυτοκινητάμαξες και πολλές φορές και μηχανές. Ακούω τώρα κάποιους να μου λένε τι σου προσφέρει το Trainspotting, τι διάολο καταλαβαίνεις που τρέχεις και βιντεοσκοπείς τρένα, γιατί σπαταλάς τον ελεύθερο χρόνο σου για βλακίες. Όχι, δεν είναι καθόλου βλακία. Το Trainspotting μπορεί να σου προσφέρει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Καταρχήν, το συνδυάζουμε με μια εκδρομή στη φύση. Υπάρχει καλύτερο πράγμα τώρα να ανέβεις πάνω στο βουνό, να έχεις αγκαλιά τη φύση, να έχεις αγκαλιά το πράσινο και να κάνεις και το χόμπι σου. Δεν νομίζω να υπάρχει τίποτα καλύτερο. Καθένας εκφράζει την αγάπη του για το σιδηρόδρομο με διαφορετικούς τρόπους. Στον Α αρέσει π.χ. να ταξιδεύει. Στον Β αρέσει να βγάζει φωτογραφίες. Στο Γ αρέσει να βιντεοσκοπεί. Εγώ είμαι ο Γ. Εγώ είμαι βιντεογράφος. Μετά το πάλτεμα που λέμε εμείς, έτσι λέγεται το Trainspotting. Πάλτεμα. Ο όρος αυτός βγήκε από τους Άγγλους τους Trainspotters λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων στην Αγγλία. Βροχή και κρύο, φοράγανε όλοι παλτό, τα άνωρακ που λένε, και έτσι βγήκε αυτό το όνομα. Πάλτεμα και πάλτουρες. Λοιπόν, όταν τελειώσω το πάλτεμα, μετά έχω άλλη δουλειά στο σπίτι, στον υπολογιστή. Πρέπει όλες τις σκηνές να τις μοντάρω και να φτιάξω ένα βίντεο. Και μετά αυτό ανεβαίνει στο YouTube. Και έχω αρκετούς συνδρομητές από διάφορες χώρες του κόσμου, όπου μοιραζόμαστε τα βίντεό μας. Πραγματικά ζηλεύω τους Trainspotters στην Κεντρική Ευρώπη. Όταν λέμε Κεντρική Ευρώπη, συνήθως εννοούμε Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, όπου θα κάτσεις στη γραμμή και μέσα σε μισή ώρα μπορεί να σου έρθουν το λιγότερο 10 τρένα. Και όταν λέμε 10 τρένα, εννοούμε μεγάλη ποικιλία από τροχαίο υλικό. Μπορεί να είναι ηλεκτρικά, μπορεί να είναι διζελοκίνητα, μπορεί να είναι επιβατικά, μπορεί να είναι εμπορικά. Μπορεί να είναι Eurocity είναι τα διεθνή τρένα. Μπορεί να είναι ακόμα και μία δρεζίνα. Πάντως έχει ενδιαφέρον. Εδώ πέρα έχουμε, ειδικά στο τμήμα από Αθήνα μέχρι το Μοκό, έχουμε μόνο μία μηχανή έλξης και ένα τύπο βαγόνιων. Πράγμα το οποίο είναι αρκετά, θα έλεγα, μονότονο και κουράζει. Αλλά αγαπάμε το σιδηρόδρομο και αναγκαστικά πηγαίνουμε και τα βλέπουμε. Αλέξανδρε, το 50 εκεί κάτω στο ξέφωτο. Οκ. Okay.
Να κάψουμε το... τη γέφυρα για να φαίνεται το έδαφος. Σήμερα όλα τα έχω πάρει. Μα τι μαλάκες είμαστε ρε παιδί. Είμαστε όντως. Εγώ δεν είμαι, δίπλα στο τρίποδο ήμουν. Μ' αρέσει που προλάβαμε το 51, που δεν το είχαμε στο πρόγραμμα και χάσαμε το 50. Έχασα το 50. Πάμε για το 53 τώρα που το προλάβουμε. Έχουμε 20. Έχουμε μισή ώρα και. Ναι, ναι. Okay. Πάμε τώρα προς το σωπό. Βγάζουμε μένει στη γέφυρα το 53. Ναι, ναι. 884 το βγάζουμε προς το γυρισμό. Ωραία. Βγάζουμε 52 ελευθεροχώρη κάπου, κλειδιά, εσόδο, εξόδο, δεν ξέρω εγώ πού. Και κανονίζουμε. Οκ. Okay. Εντάξει. Ο σιδηρόδρομος έχει παίξει μεγάλο ρόλο στην ζωή μου γενικά. Μέσω του σιδηροδρόμου κατάφερα και γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους. Έχω ταξιδέψει σε όλη τη χώρα, σε πάρα πολλά μέρη, έχω γνωρίσει μέρη ιδιαίτερης ομορφιάς, μέρη τα οποία πολύ λίγοι ξέρουν και έχουν περπατήσει. Γενικά, μέσω του σιδηροδρόμου έζησα καταστάσεις και πράγματα τα οποία άλλοι άνθρωποι της ηλικίας μου δεν έχουν ζήσει, δεν καταλαβαίνουν ή δεν μπορούν να τα γνωρίσουν λόγω του ότι δεν ασχολούνται με αυτό το θέμα. Γενικά, όλα τα τοπία που βλέπω, η ήχη, το τρένο, όλα αυτά συνθέτουν κάτι το οποίο αλλάζει τη ζωή σου όπως και να το κάνεις. Δεν γίνεται δηλαδή, όσο και να ασχολείσαι με το σιδηρόδρομο, είτε λίγο είτε πάρα πολύ, θα επηρεάσει τη ζωή σου σε αρκετό βαθμό. Το Trainspotting σαν ασχολία γενικά είναι, μπορεί να χαρακτηριστεί ως επικίνδυνο χόμπι, καθώς έχει να κάνει με μέρη τα οποία είναι δύσβατα, επικίνδυνα και φυσικά με σιδηροδρομική κυκλοφορία. Βέβαια το Trainspotting δεν θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ως από τα πιο δύσκολα, αλλά αν δεν έχεις την απαραίτητη εμπειρία πάνω σε αυτό το θέμα, μπορεί να γίνει και θανατηφόρο. Όταν έχεις να κάνεις με κυκλοφορία στη γραμμή, πρέπει να γνωρίζεις τους κανόνες που είναι το να περπατάς πλάι ή μέσα στη γραμμή, να γνωρίζεις την κυκλοφορία, τα δρομολόγια, τους κινδύνους που μπορείς να αντιμετωπίσεις από τα καλώδια ηλεκτροκίνησης ή από κάποια διερχόμενα τρένα τα οποία έρχονται εκτός προγράμματος κυκλοφορίας. Και άλλα πράγματα τα οποία τα γνωρίζουν οι Trainspotters που πάνε σε αυτά τα σημεία.
Σιδηρόδρομος είναι για μένα το μέσο που σε πάει από έναν σταθμό σε έναν άλλον, αλλά είναι ταυτόχρονα και το μέσον που σε πάει από τη μία διάσταση στην άλλη. Και τι εννοώ, μπορεί άνετα το τρένο που έτσι όπως το βλέπουμε εμείς οι διαφορετικοί να μας μεταφέρει από τον κόσμο της πραγματικότητας στον κόσμο των ονείρων. Είναι κάτι το οποίο δεν ξεκινάει, το έχουμε μέσα μας, μεγαλώνουμε μαζί με αυτό και εκδηλώνεται βέβαια σιγά σιγά. Θέλουμε να βλέπουμε τρένα ασταμάτητα, να ταξιδεύουμε τα τρένα, να φωτογραφίζουμε τα τρένα. Γενικά θέλουμε να ζούμε με τα τρένα και νομίζω ότι περνάμε πολύ ωραία σε τον κόσμο των τρένων.